Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια άλλη συνέντευξη της Βάσιας Τριφύλη. Με πολύ αιχμηρό τρόπο. Λέει όπως εκείνη βλέπει τα πράγματα. Πολύ αγαπημένη, πολύ ταλαντούχα και δεν μασά ποτέ τα λόγια της. Τα λέει πάντα ευθέως. Δεν κρύβει την άποψή της. Συνομίλησε με την Κατερίνα Νινιού και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Στην οποία δεν διστάζει να πάρει θέση και για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρη Λιγνάδη. Και έχουμε και μια δυσάρεστη κατά με έκπληξη σε σχέση με κάποιον άλλο σημαντικό, το Θήμιο Καρακατσάνη. Πάμε να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη. Πάμε να ακούσουμε. There's a moment in your bones when... Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Βγήκε μια συνάδελφός σας και είπε ότι υποστήριξε κατά κάποιο τρόπο τον Φιλιππίδη και είπε ότι, ότι οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες. Έχουν. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα έπρεπε να το δεχτούμε για τον Πέτρο αυτό. Μα δεν είναι αδυναμία αυτό. Αυτό είναι μια πολύ κακή εκδοχή του. Πτυχή του εαυτού του. Χρήζει ψυχιάτρου. Άρα λοιπόν και εσείς είστε υπέρ... Κοιτάξτε, εμένα με νικάει πάντα το ταλέντο. Ναι, αλλά αυτό όμως δικαιολογεί στο να είναι ένας ηθοποιός που ποιεί ήθος, το δικαιολογεί να είναι ο χαρακτήρας του αυτός και να είναι στην ουσία εγκληματίας, γιατί όχι, αυτό... δεν τον δικαιολογεί, σε καμία περίπτωση δεν τον δικαιολογεί. Δεν ισχύουν οι δικαιολογίες για κανέναν μας. Όσον αφορά βέβαια τη συμπεριφορά μας, σε έναν άνθρωπο επίσης. Εκείνα τα πράγματα. Γιατί αυτό είναι μια συμπεριφορά που είναι... δεν έχει. Αδόκιμη. Και απορώ ρε παιδί μου αυτός ο άνθρωπος που το έκανε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πω. Δεν είχατε ακούσει ποτέ τίποτα για τον Φιλιππίδη. Εγώ τουλάχιστον όχι. Σε εσάς κάποια κακοποίηση λεκτική ας πούμε. Δεν θα πω σεξουαλική. Πολλές, αλλά εγώ απαντώ... ερυπή οφθαλμού. Δεν κολώνω. Έχετε περάσει δύσκολα με κάποιες συνεργασίες. Αν και οι νεκροί δεν δικαίονται, ναι, έχω περάσει με τον Καρακατσάνη απίστευτα δύσκολα. Γιατί, ήταν δύσκολος άνθρωπος. Εγώ θα το πω πιο όμα, ήταν κακός άνθρωπος. Και για τον Λιγνάδη έχω να πω τα καλύτερα για τον πατέρα του. Το γιο δεν τον γνώρισα. Καλύτερα, γιατί θα τον είχα χτυπήσει. Δηλαδή, είμαι και τύπος που σηκώνει χέρι, εγώ είμαι αυτή. Λέγατε πριν ότι θέλετε να γυρίσετε στην τηλεόραση. Θέλω να δουλέψω. Το ραντεβού στα τυφλά θα σας άρεσε να ξαναγίνει έτσι ένα remake με εσάς όμως. Έχει γίνει remake και δεν το κοίταξα καν γιατί με ενόχλησε. Γιατί? Το θεωρώ δικό μου. Μια πολύ συγκινητική στιγμή από όλα αυτά χρόνια. Τρία αδέρφια έχω χάσει. Τι να συγκινηθώ, δεν έχω να συγκινηθώ με αυτό. Τα αδέρφια μου τα πρώτα τρίδημα της Ελλάδας. Και μοιάζανε πραγματικά σαν τρεις σταγόνες νερό. Πώς περνάει τη μέρα της η Βάσια Τριφύλη? Δεν θα σας το πω. Θα αφήσω ένα suspense. Θέλω πάρα πολύ να την γνωρίσω από κοντά. Και εγώ. Θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή να την έχουμε κοντά μας και τις απευθύνω και μέσα από την εκπομπή. Είναι άνθρωπος ηφαίστειο που λέμε. Ηφαίστειο. Ναι, είναι χυμαρώδης. Είναι από τους ανθρώπους που καλά, εδώ και με άλλους ανθρώπους προετοιμάζεσαι και περιμένεις με χαρά και δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αστείευομαι. Αλλά για ένα κυριολεκτό. Και για κυριολεκτό, όταν λέω ότι είναι μια χυμαρώδης προσωπικότητα που πολλές φορές αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει φίλτρο. Όχι φίλτρο του Instagram. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Φίλτρο του. Ναι. Καμιά φορά οι αφοπλιστικά ειλικρινείς άνθρωποι είναι οι άνθρωποι τους οποίους δεν μπορείς να κουμαντάρεις εύκολα, ναι, αλλά εκτιμάς ότι ξέρεις τι έχεις απέναντί σου. Δεν σου γυρνάει και μπούμεραν. Τους γυρνάει και μπούμεραν. Η Βάσια Τριφύλη είναι τόσο ειλικρινής που ακόμα και κάποιες δηλώσεις που είναι αιχμηρές δεν σου αφήνει περιθώριο να πεις άμα τώρα γιατί το είπα αυτό και μήπως αυτό και γιατί εννοούσε. Δηλαδή είναι από τις συνεντευξιαζόμενες, ναι, που δεν, ναι, μπορείς, ναι, ναι, να λογοκρίνεις το τι λένε. Είναι έτσι ο τρόπος. Είναι και η χαρά του δημοσιογράφου γιατί πάντα μιλάει πολύ και για τα πάντα. Εγώ την αγαπώ, αλλά παρόλα αυτά. Θα διαφωνήσω, αγαπητή μου Βάσια, με το θέμα του Θήμιου Καρακατσάνη. Είμαι λίγο τσάπος όταν άνθρωπος δεν είναι εν ζωή για να μας απαντήσει. Καλό είναι να μην λέμε οτιδήποτε. Αφού δεν το είπαμε όσο ζούσε. Να σου πω, ακριβώς. Από την άλλη, καμία... δεν μπορεί να απαντήσει. Συμφωνώ εν μέρη σε αυτό που λες, γιατί όντως δεν μπορεί να δοθεί μία απάντηση, ακούς μόνο μερός. Από την άλλη όμως κάποια πράγματα έχουμε δει ότι έστω και εμείς το λέμε πάντοτε, έστω και εκ των υστέρων, καλό είναι να αναδύονται. Θα μου πεις τώρα τι νόημα έχει να αλλάξεις εικόνα... Και αν δεν είναι αλήθεια και είναι ψέμα. Μπορεί, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Πάντα παίζεις με τις πιθανότητες. Γιατί έχει γίνει με ιερά τέρατα, έχει γίνει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, έχει γίνει με τη Μελίνα Μερκούρη. Λένε και πολλά δεν ισχύουν. Ναι, εντάξει. Το ξέρουμε. Εντάξει, είμαι μουδιασμένη, δεν ξέρω ακριβώς πώς να... Απ' την άλλη,
Ναι, όμως να σου πω κάτι. Είναι και μία προσωπική της εμπειρία. Οπότε σε αυτό δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον το τι θέλει να το μοιραστεί. Όποτε εκείνος επιθυμεί. Λίγο πολύ. Όλοι έχουμε περάσει δύσκολα, θεωρώ, σε συνεργασίες μας. Κάποιοι έχουν μιλήσει, κάποιοι άλλοι δεν έχουν μιλήσει. Και πολλές φορές άνθρωποι που έχουν μιλήσει, χωρίς να το λέω αυτό για την κυρία Τριφίλη, άνθρωποι που έχουν μιλήσει ή συνεχίζουν να μιλάνε, δεν λένε αλήθεια. Απλά να μπορεί να απαντήσει. Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, εγώ το φέρνω τώρα και συνειρμικά σε άλλα δικά μας βιώματα, αλλά για αυτό το οποίο ακούσαμε την κυρία Τριφίλη να λέει, με έκανε να νιώσω, επειδή ξέρω ότι τα λέει όλα χυμαροδός και με ειλικρίνεια, ότι δεν είχε λόγο να πει κάτι. Ναι, άλλο. Το χρησιμοποιώ και ως ευκαιρία για να πω αυτό που είπα, που αναφέρθηκα στην Αλίκη και τη Μελίνα, ότι πολλές φορές υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν επάγγελμα να μιλούν για κάποιους, οι οποίοι πια δεν είναι εν ζωή για να πούν οτιδήποτε. Ναι, ναι. Πάντως για να το χαλαρώσουμε και να κάνουμε ένα τελευταίο σχόλιο, θα ήθελα πολύ να μάθω πώς περνάει την κάθε της μέρα. Κατάλαβα, μας έδωσε τώρα μια γεύση περίεργη. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, θα χαρούμε πολύ να την έχουμε κοντά μας με την πρώτη ευκαιρία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη.